Πρόκειται καταρχήν όχι απλά για προκλητική, αλλά για μια ενέργεια φασίζουσα. Η μήνυση δηλαδή. Και μιλάει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Αυτή είναι η ουσία. Ο στόχος είναι να ξαναζεσταθεί όσο γίνεται περισσότερο αντικομμουνισμός. Όχι με σημερινά μόνο δεδομένα, αλλά και με δεδομένα του παρελθόντος. Τώρα ο ισχυρισμός, ο οποίος λέει ότι προσβλήθηκαν όλοι γενικά οι στρατιωτικοί που είναι μέλη της Ένωσης, αποδεικνύεται από το ότι δεν ήρθε ούτε ένας μάρτυρας για να καταθέσει ούτε σε αυτή ούτε και στην προηγούμενη δίκη. Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί η Ένωση είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και θα έπρεπε να υπάρξει δημόσια πολιτική παρέμβαση από το ίδιο το Υπουργείο, την οποία την αναμένουμε και δεν ξέρουμε γιατί δεν την κάνουν. Ανοχή, συνενοχή δεν νομίζουμε, αλλά ωστόσο χρειάζεται δημόσια να πάρει θέση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.